It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. Τι κάνετε, τι γίνεται, σήμερα Τρίτη. Πόσο του μηνός να έχουμε? 4 του μηνός έχουμε, πήγε και όλος 4 του μηνός. Παιδιά, αυτή την Κυριακή τώρα θα βρει τα βραβεία μας, έτσι. Μην το ξεχνάτε, να είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση του Α στις 9 η ώρα. Πού κοιτάω, εδώ κοιτάω, Γιατί έρχονται τα βραβεία μας και μας ρωτάτε, οπότε θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα είμαστε όλοι στη μέρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε ούτε εμείς θα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς τρέχαμε, ήμασταν στον πανικό εκείνη την ημέρα. Οπότε ανυπομονούμε και εμείς μαζί με εσάς να τα δούμε να προβάλλονται στην τηλεόραση και πραγματικά θα βγουν πάρα πολλές επιτυχίες μέσα από αυτά τα βραβεία, να το ξέρετε. Εγώ έχω ξεχωρίσει πάρα πολλά τραγούδια και πάρα πολλά acts και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μας παρουσίασαν τα νέα τους τραγούδια στα φετινά VMA. Οπότε να ξέρετε να είστε προετοιμασμένοι. Να πάρετε την παρέα σας, να παραγγείλετε πίτσες, να πάρετε popcorn και να καθίσετε να περιμένετε να δείτε τα βραβεία μας στα Mad Video Music Awards 2017 by Coca-Cola and Ozzy. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Σήμερα το θέμα της ημέρας έχει να κάνει, είναι κάπως καλοκαιρινό. Έχει να κάνει για τους άμπαλιους ανθρώπους, αν μπορώ να το πω έτσι, που θέλουν να φλερτάρουν στην παραλία, αλλά να έχει και επιτυχία αυτό, να μην είναι η κλασική ατάκα ή το κλασικό, ας πούμε, πέταγμα της μπάλας και καλά για να πιάσει κουβέντα και αυτά. Όχι. Αποτελεσματικό φλερτ στην παραλία είναι το θέμα μας σήμερα. Για εσάς, κυρίως αγόρια, δύο εκεί πάνω που τους έχω, που θα πάτε και... Α, εντάξει, ο ένας είναι δεσμευμένος. Και όλος τώρα που το σκέφτομαι είναι δεσμευμένος. Γιώργο, δεν είσαι. Κανονικά, όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση, τα πάντα, σε έδωσα. Αλλά η φάση είναι αποτελεσματικό φλερτ στην παραλία. Γιατί σωστές οι συμβουλές μέσα από εδώ, από το Cooler και το Matty B, υπόνονται. Όπως και χθες που είπαμε τους αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίσεις τον καύσωνα, αυτή τη ζέστη, την πύρινη λέλαπα που υπήρχε εκεί έξω αυτές τις ημέρες, αν και σήμερα έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Εδώ στην Παλίνη τουλάχιστον το πρωί είχε 26, όχι 26, συγγνώμη, να είχε 26, δεν παίζει, λέω κάτι λάθος. Αποκλείεται να έχει 26, κάτσε να σου πω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα εμένα δείχνει ότι έχει 27 βαθμούς, αλλά είμαστε μέσα στο πλατό. Κοίτα, είχε γύρω στους 28 το πρωί και είχε και συννεφιά. Και λέμε ώρα είναι να βρέξει τίποτα. Εντάξει, καμία σχέση με χθες και προχθές ο καιρός. Πάρα πολύ καλύτερα, πολύ πιο υποφερτά. Οπότε πήραμε μια ανάσα, η αλήθεια είναι αυτή. Σε άλλα νέα, πρέπει να σχολιάσω και λίγο για το γάμο της χρονιάς. Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζιβούλη παντρεύτηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια σχέσεις και μετά από 4 παιδιά. Αποφάσισαν, παντρεύτηκαν, ο γάμος της χρονιάς από πάρα πολλούς. Έτσι λέγεται από πάρα πολλούς. Εντάξει, έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες στα social media. Εγώ δεν επέλεξα να ανεβάσω κάποια, γιατί δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να. Είναι προσωπικές στιγμές του ζευγαριού και εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν ήθελα να ανεβάσω εγώ κάποια φωτογραφία με τα hashtag όλα αυτά. Έκανα πολύ διακριτική την παρουσία μου στο γάμο, όπου και ήμουν καλεσμένη. Ήμουν καλεσμένη, τα περάσαμε καταπληκτικά. Η Κάτια, το κατάκι, η Κάτια Ζιβούλη, χωρίς πλάκα, ήταν πραγματικά πάναπλη, αλλά τόσο κούκλα και πανέμορφη. Και η φάση είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι η Κάτια Ζιβούλη σαν μοντέλο, και αν έχει φορέσει νηφικό, και αν έχει βαφτεί, και αν έχει γίνει, και την έχουν ντύσει νύφη, στο δικό της το γάμο επέλεξε να είναι πάναπλη, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ όμορφη. Τα παιδιά τους ήταν παρανυφάκια και ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό αυτό. Όπως επίσης χορέψανε, τραγουδήσανε. Τώρα το σκέφτεστε λίγο ο Σάκης Ρουβάς να χορεύουν και κάτι Ζιγούλη στο παιδιού μου τη χαρά και τέτοια και να σέρνουν το χορό. Αλλά να μου πεις, παραδοσιακός ελληνικός γάμος είναι και αυτός, δεν θα χορέψανε όλα αυτά τα τραγούδια και μήλο μου κόκκινο και δώσε και τέτοια. Λογικά θα τα χορέψανε, δεν θα τα χορέψανε. Λογικά ναι. Τι είπες? Ανοίξτε το παράθυρο να σας ακούω. Λοιπόν, καταπληκτικά ήτανε. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να ζήσουν, να ευτυχήσουν και να έχουν πάρα πολλά χρόνια έτσι ευτυχισμένης κοινής πορείας. Και τα παιδάκια τους ήταν τόσο γλυκούλικα, χορεύανε και αυτά όταν χορεύαν οι γονείς. Έχουν κυκλοφορήσει όλες αυτές τις φωτογραφίες στα social media. Όπως επίσης δεν γίνεται να μην σχολιάσω ότι χθες
στο Survivor, το οποίο έκανε 60% τηλεθέαση. Συνεχίζουν να είναι υψηλά τα νούμερα. Εγώ ασχολούμαι τώρα επειδή είναι τελικός και τελικός. Κατά τα άλλα, το άφησα λίγο το σπόρο αυτό. Ο Παναγιώτης λέγεται Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι ο τρίτος ο οποίος θα αγωνιστεί μαζί με τον Ντάνο και τον Μάριο στον ημιτελικό, ο οποίος θα προβληθεί σήμερα. Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες, έχουν στηθεί προβολής, γίνει gathering, ρε παιδί μου, ανοιχτό κάλεσμα για να το παρακολουθήσουν όλοι τον ημιτελικό, όπως και τον τελικό, και θα έχει πάρα πολύ αγωνία, γιατί μετά από 5 μήνες αυτό το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, κορυφώνεται. Οπότε εδώ θα είμαστε και αύριο για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Έχω χρόνο, γιατί λέω να μην ξεκινήσω τώρα το θέμα της ημέρας. Όχι, θα φύγω σε break και θα γυρίσω αμέσως μετά για να σας μεταλαμπαδεύσω έτσι τη γνώση, όχι τη δική μου, εντάξει, θα ήταν ψέμα να το έλεγα, πράγματα που βρήκα στο διαδίκτυο για αποτελεσματικό φλερτ στην παραλία, για να μην είσαι άμπαλος πλέον, φίλε μου ή εσύ φίλη μου, να το κάνεις αποτελεσματικά, σωστά, όμορφα, κατάλαβες, γιατί μπορεί μετά το χειμώνα να βρεθείς με σχέση και να είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, οπότε πρέπει να ξεκινήσεις κάπως να έχει αυτό μια βάση, σωστή, όμορφη, ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε για break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Matt TV και στο Cooler. Επιστρέφαμε στο Matt TV και στο Cooler. Τι γίνεται, φιλαράκια μου αγαπημένα, από όπου και να μας βλέπετε να στείλω τους χαιρετισμούς μου. Από την Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσω και θα πάρω όλους τους νομούς και τους 54 δεν είναι νομοί μας. Να το γκουγκλάρουμε. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με, μην ξεφτυλιστούμε, γιατί νομίζω είναι 54. Οπότε, όλη την Ελλάδα, έτσι, από όπου και αν μας βλέπετε, μέχρι την Κρήτη και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, σε όλα τα νησιά και στο εξωτερικό όμως και στην Κύπρο και στο ναυτικό, στα καράβια που μας βλέπουν, γιατί μας βλέπουν και μέσα από τα καράβια. Εντάξει, να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Και στα στρατόπεδα, από όπου και απανταχού βασικά, από όπου και αν μας βλέπετε. Εδώ είμαστε και συζητάμε σήμερα για το αποτελεσματικό, το φλερτ. Το γκουγκλάρατε, να το γκουγκλάρω εγώ. Ωραία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως, να μην ξεχάσω, παιδιά, να σας πω για τα VMA μας, Mad Video Music Awards 2017, by Coca-Cola. Πόσες? 51 είναι η νομή μας. 51. Ωραία, όχι 54, αλλάζω και λέω 51. 51. 51. Μείνει κεφαλικό. Σε όλη την Ελλάδα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα VMA Music Awards 2017 by Coca-Cola εντός αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα στη τηλεόραση του Α. Συντονιστείτε όλοι, γιατί θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα να συμβαίνουν στις οθόνες σας, πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ανατρεπτικές συνεργασίες και πραγματικά θα με θυμηθείτε ότι θα βγουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και επιτυχίες, τις οποίες θα τις ακούσουμε όλη τη χρονιά και που ξέρεις μπορούν να βραβευτούν στα VMA του 18, γιατί έτσι δεν συνέβη με την Ελένη Φουρέρα και τον Μάικ, που πέρυσι στα VMA στα 16 μας παρουσίασαν το Τι Κοιτάς και φέτος βραβεύτηκαν για αυτό το τραγούδι. Να ξέρετε ότι μόνο επιτυχίες θα βγουν από τα φετινά τα VMA και θα με θυμηθείτε και στείλτε μου και μήνυμα. Απλά θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια, ότι η Ελένη Φουρέρα, παιδιά, μαζί με το AX άλλαξαν την πάρα πολύ κλασική επιτυχία και της Γαρμπή από τα παλιά, αυτό το κάτι που θέλω, αυτό το τραγούδι το άλλαξε η Ελένη Φουρέρα για τις ανάγκες των βραβείων μας σε μια ειδική βερσιόν με το AX και ήταν ένα από τα πάρα πολύ ωραία performances που είδαμε στη σκηνή. Η Ελένη Φουρέρα είναι ούτως ή άλλως φανταστική performer και τραγουδίστρια και χόρεψε και τραγούδισε και ήταν σούπερ εμφάνιση αυτή, οπότε αναμείνατε για να δείτε αυτή τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Επίσης, η Τάμτα ερμήνευσε το τραγούδι της στο νέο More Than a Summer Love, το οποίο το ακούμε και στο Mad Radio 106,2. Ήταν μαζί με το Καροτέν πάνω στη σκηνή και ανέβασαν έτσι το θερμόμετρο και την θερμοκρασία στα ύψη. Στο Lux Lounge ήμασταν εγώ και η Μαρία Αντωνά, όπου υποδεχόμασταν τους καλλιτέχνες με το που τελείωναν το act τους και έτσι παίρναμε τις πρώτες τους δηλώσεις για το πώς τους φάνηκε η βραδιά, πώς ήταν το vibe του κοινού, πώς το ένιωσαν τέλος πάντων. Οπότε ήμασταν εκεί και έχουμε τις πρώτες δηλώσεις από τους καλλιτέχνες μας. Εσείς όλοι οι 300 τυχαίροι, γιατί δεν σας το λέγαμε, παιδιά, τυχαία, ότι έπρεπε να αποκτήσετε το iBank Payband από την Εθνική Τράπεζα και τη Visa. Με αυτό το βραχιολάκι, 300 τυχαίροι από εσάς,
πέρα από το ότι είδατε τα βραβεία μας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Golden Circle, ήσταν και εσείς οι οποίοι είδατε και ήσασταν εκεί την ώρα της unplugged performance του Βαγγέλη Κακουριώτη πριν από τα βραβεία. Τραγούδησε μόνο για 300 τυχερούς από εσάς και σας είδα ότι το απολαύσατε πάρα πολύ, οπότε δεν σας το λέγαμε άδικα. Στα βραβεία μας ήταν και οι δύο τυχεροί νικητές βασικά του διαγωνισμού, του πάρα πολύ ωραίου που είχαμε κάνει για εσάς που χορεύετε, Dance of Battle, ο οποίος είχε κορυφωθεί στο Athens Metro Mall, οπότε οι δύο αυτοί οι χορευτές ήταν στα βραβεία μας, χορέψανε πάνω στη σκηνή και όταν τους είδαμε μετά τη βραδιά, μας είπαν ότι το καταευχαριστήθηκαν και ότι ήταν το όνειρό τους να χορέψουν μπροστά στα μάτια τόσων θεατών και ειδικά στα βραβεία. Οπότε τους χαρήκαμε για αυτούς και τους καμαρώσαμε. Ενώ να πω επίσης ότι η επιμέλεια των κτηρισμάτων ήταν από τα κομμωτήρια Τέλης Κίγερης, ενώ το make-up είχε αναλάβει η MAC. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω για τα βραβεία μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα λέμε και αυτά και να τα ξέρουμε. Και τώρα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω με το θέμα της ημέρας. Φλερτ, αποτελεσματικό φλερτ στην παραλία τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι και θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Οπότε να ξέρεις 2-3 πράγματα, μην πας εκεί, είσαι απροετοίμαστος. Το πρώτο πράγμα λέει, το βήμα πρώτο λέει που έχεις να κάνεις είναι ότι εντοπίζεις το αγόρι ή την κοπέλα που σε ενδιαφέρει. Ναι. Τίποτα, μία μικρή παρέμβαση από ένα μικρό ρακούν το οποίο μπήκε μέσα στο στούντιο, έκανε το πέρασμά του και κάθεται έτσι πίσω από την κάμερα. Έλα! Το ρακούν πώς λέγεται. Θα το ονομάσω τελείως στοιχεία τώρα που κάτι που μου έρχεται στο μυαλό. Σπύρο λέω να το ονομάσω αυτό το ρακούν. Και κάνει εδώ πέρα διάφορες θέλες. Έλα καλό μου ρακούν, έλα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι, αφού εντοπίσεις... Παιδιά, δεν μπορώ. Άθε, μου πτύζω. Εντοπίζεις τέλος πάντων το αγόρι, την κοπέλα που σε ενδιαφέρει. Ό,τι και να είναι. Έλα, αν έχεις τα κότσια, έλα λίγο εδώ μέσα. Αν έχεις τα κότσια, γιατί θα με περάσουν για τρελή. Θα νομίζουν ότι μιλάω μόνη μου. Όχι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις τέλος πάντων για να ολοκληρώσω αυτή την πρόταση είναι. Εντάξει, στην παραλία θα φοράς γυαλιά ηλίου. Είναι το λογικό. Γιατί αλλιώς θα πάθεις κάποια τύφλωση. Δεν γίνεται με τόσο ήλιο να μην φοράς γυαλιά ηλίου. Οπότε το βλέμμα δεν μπορεί να παίξει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όσο και αν επιστρατεύσεις το λάγνο σου, το σεξι σου, το βλέμμα, δεν θα το δει ο άλλος. Οπότε μην κάνεις αυτή την προσπάθεια πίσω από τα γυαλιά ηλίου, να θυμάσαι ότι φοράς γυαλιά ηλίου. Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σκάσεις ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Κατάλαβες? Και ένα καλή ώρα, αν σου βρίσκεται ένα πούπουλο τελείως στοιχεία κάπου, να το φορέσεις. Φέρ' το μου εδώ πέρα, πέτα το πούπουλο, να το φορέσεις και να είσαι grande. Να το πάρω λίγο Γιώργο. Το παίρνω λίγο Γιώργο, γρήγορα. Να φορέσεις το πούπουλο για να είσαι grande, ωραίος και να σε προσέξει. Κοίτα τώρα, δεν είναι ότι θα περάσει και απαρατήρητος άμα κάνεις μια τέτοια εμφάνιση. Εκεί, κατάλαβες? Οπότε μαζί με όλη αυτή την γραντοσύνη, ρίξε και ένα χαμόγελο και εκεί πέρα θα πάρει το πράσινο φως και θα καταλάβει. Δηλαδή θα το πάρει το μήνυμα ότι ενδιαφέρεσαι. Κατάλαβες? Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πάω σε break. Είπες για το γάμο, τι είδα. Είπα για το γάμο ότι ήσουν απεσταλμένος. Ο Σπύρος, αυτές τις πληροφορίες που σας είπα για το γάμο του Σάκη Βουβά και της Κάτια Ζιγούλη, τις ξέρω εκ των έσω, γιατί είχαμε απεσταλμένο στο γάμο, παιδιά. Είχε πάει κάλυψη, απόκρυψη ο Σπύρος Αυγουστής. Ήταν μέσα σε μία τούρτα από τις πάρα πολλές εκεί πέρα των καλεσμένων, των καλεσμένων λέω, του γάμου. Οπότε ήταν μέσα στην τούρτα, είχε σαν τα υποβρύχια που έχουν ένα μικρό τέτοιο, ένα μικρό φακό και βλέπουν 360 γύρω-γύρω τέλος πάντων τι γίνεται. Ο Σπύρος όλα αυτά τα κατέγραψε και ήρθε μας τα μετέφερε σήμερα. Εγώ, ο Σπύρο, μου είπα ότι ήμουν καλεσμένη, αλλά εγώ δεν ήμουν από αυτούς που θα ανεβάζανε στα hashtag κάτια σε σεξ και κάτια μια ζωή μαζί και όλα αυτά. Εγώ ήμουνα, έκανα ταπεινά έτσι την αισθητή την παρουσία μου, κατάλαβες? Δεν ήθελα. Ο Χάρης από πού βγήκε? Λοιπόν, να φύγω για break. Ωραία, φεύγω για break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να σας πω και όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, για επιτυχημένο φλερτ στην παραλία είναι το θέμα μας. Μείνετε συντονισμένοι. Το μπάρμαν με ένα χρύο. Επιστρέψαμε, φίλοι μου, σε καλοκαιρινό mood είμαστε και σήμερα. Γιατί, εντάξει, πώς να μην είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αφού πλησιάζουμε σχεδόν μέσα Ιουλίου. Φεύγει δηλαδή και αυτός ο μήνας. Και για πότε να φύγει το καλοκαίρι,
ούτε που θα το καταλάβουμε. Αυτό σημαίνει κάθε χρόνο. Αυτό μου σημαίνει κάθε χρόνο. Εκεί που πάω να ζήσω λίγο καλοκαίρι, ξαφνικά τελειώνει το καλοκαίρι. Γιατί, Θεέ μου, γιατί να σημαίνει αυτό. Λίγο παραπάνω καλοκαίρι θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά τι να το κάνεις που μέχρι πριν από 3 εβδομάδες ήμασταν μακριμάνικα. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Επειδή ετοιμαζόμαστε να ξεχυθούμε στις παραλίες, το θέμα της ημέρας είναι αυτό. Αποτελεσματικό φλερτ στην παραλία, αλλά να το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Γιατί δεν είναι αυτά που πρέπει να κάνεις για να είναι. Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι αυτά που πρέπει να πεις για να είναι αποτελεσματικό το φλερτ. Είναι αυτά που πρέπει να κάνεις για να δείξεις τον άλλον έτσι ότι ενδιαφέρεσαι, αλλά και με τις κινήσεις του σώματός σου. Κατάλαβες. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Γιατί το δεύτερο που έχεις να κάνεις είναι. Το πρώτο ήταν το να τον κοζάρεις τον άλλον και να σκάσεις ένα χαμόγελο. Γιατί δεν σε βλέπει μέσα από τα μάτια. Εκεί πέρα θα πάρει το πράσινο φως. Το δεύτερο πράγμα είναι αφού τον έχεις κοζάρει και αφού έχεις δώσει το πράσινο φως και σου έχει δώσει το πράσινο φως και αλληλοκοιτιέστε. Εκείνη τη στιγμή που θα πας να φορέσεις αντιλιακό, να το προσέξεις πάρα πολύ και να συμβουλευτείς ένα φίλο σου ή μία φίλη σου. Μην πασαληφθείς άσπρος ή άσπρη και γίνεις με άσπρα σημάδια παντού και νομίζεις ότι είσαι πάρα πολύ ωραίος και μοιραίος ή αντίστοιχα η φίλη μου πάρα πολύ ωραία και μοιραία και είσαι κάτασπρη παντού. Πρέπει να το κάνεις λίγο έτσι με χάρη και με τσαφινιά, κατάλαβες. Δηλαδή μην βάλεις αντιλιακό και ξεκινήσεις να βάζεις παντού, ας πούμε. Να το κάνεις με λίγο, με ένα τάκ, για να σε πάλι να σε παρατηρήσει λίγο άλλος, κατάλαβες. Αυτό είναι το μυστικό. Το τρίτο πράγμα είναι ότι εκείνη τη στιγμή που ετοιμάζεσαι να κάνεις τη βουτιά σου, προς Θεού, μην πέσεις μέσα στη θάλασσα με μπόμπα, πιτσιλείς τους άλλους, πέσεις και κάνεις βουτιά και σκάσεις με την κοιλιά, τίποτα. Πέσεις στη θάλασσα, χαλαρά, περπατηματάκι, ωραία, κάνε έτσι τη βουτίτσα σου, κάνε το ύπτιο, κάνε το πρόστιο, κάντα όλα αυτά, όμορφα, ωραία. Και όταν είναι να βγεις από τη θάλασσα, σαν άλλο κορίτσι του James Bond, να βγεις και να κάνεις, να στραγγίξεις και τα μαλλιά σου και να τα ρίξεις πίσω και να είσαι λίγο έτσι, ρε παιδί μου, καθυστρέφει, γιατί εκεί θα σε παρατηρήσει σίγουρα. Κατάλαβες. Τώρα, οι άντρες δεν μπορούν να αναδυθούν μέσα από το βυθό της θάλασσας σαν Αφροδίτη. Εκεί πέρα θα είναι λίγο περίεργο. Αλλά μπορούν οι άντρες να κάνουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο που βγαίνουν και κάνουν και έτσι τα μαλλιά. Κατάλαβες. Και το κάνουν όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ σεξ και πάρα πολύ ωραία. Εκεί πέρα θα σε παρατηρήσει η κοπέλα. Ενώ άμα μπεις και τρέχεις και κάνεις τσιρίξ στην παραλία και πέσεις στην θάλασσα με μπόμπα και τους καταβρέξεις όλους, εκεί πέρα λίγο θα γελάσει ο άλλος. Δεν είναι ότι θα σε παρατηρήσει και πάρα πολύ και θα πει «Α, τι ωραίος τρόπος, ας πούμε, που πέφτεις στην θάλασσα ή οτιδήποτε τέτοιο, ότι θέλω οπωσδήποτε να το γνωρίσω για την ωραία του την μπόμπα». Όχι. Θα συνεχίσω με το επόμενο. Πού είναι? Ναι. Επίσης λέει, αυτό το πράγμα με την άθληση στην παραλία. Προσοχή σε αυτό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωριακό και μπορεί όσο να σου αρέσει μια κοπέλα ή ένα αγόρι, να φτάσει στο άλλο άκρο και να γίνει απόλυτα εκνευριστικό, όπως συμβαίνει μερικές φορές, να είσαι στην παραλία και να θες να ξαπλώσεις και να θες να απολαύσεις το καφεδάκο σου ή το χυμουδάκο σου ή τη γρανίτα σου ή οτιδήποτε τέτοιο και να είσαι ξεκούραστος και ωραίος. Και μπορεί μπροστά σου να παίζει ρακέτα, ας πούμε, ή βόλεϊ, beach volley, ένα γόρι ή μια κοπέλα και όντως να σου αρέσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν θα γίνει πάρα πολύ εκνευριστικό και για πάρα πολλή ώρα και αυτός ο ήχος θα αντυχεί στα αυτιά σου πάρα πολύ εκνευριστικά, εκεί πέρα κάπου το χάνεις το παιχνίδι. Δηλαδή, όσο και να σου αρέσει, μετά δεν θα σου αρέσει, μετά θα έχεις νεύρα μόνο. Οπότε, και άμα φας, ειδικά και άμα φας και καμιά μπαλιά στο κεφάλι, εκεί γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε προσοχή και με αυτό να είναι οριακό και να είναι τόσο σωστό. Αυτό είναι γενικότερη συμβουλή, παιδιά. Δηλαδή, μην παίζεις τη ρακέτα σου εκεί μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί άμα φύγει η μπαλιά στο κεφάλι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα και μόνο τη διάθεση σου χαλάει. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, δηλαδή ποιο είναι το κακό, ποιο είναι το κακό και το περίεργο. Να πάτε λίγο πιο πέρα, να το απολαύσετε κι εσείς και τα κατούκα και όλα. Αυτή είναι η γενική συμβουλή προς όλους. Λοιπόν, πριν πάω σε break, θέλω να μιλήσω λίγο στις φίλες μου. Γιώργο, έχω χρόνο. Όχι. Α, έχω, ωραία. Θέλω να μιλήσω λίγο πριν φύγω σε αυτό το όνειρο για τα Wet n Wild, γιατί κορίτσια χθες μας ήρθαν εδώ στο ΜΑΤ τα καινούργια καλλιντικά, η καλοκαιρινή βερσιόν. Τι να σας πρωτοπώ, πραγματικά αποχρώσεις αυτές ακριβώς που χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι για να είμαστε λαμπερές
και πανέμορφες. Σκιές, σε νούντα από χρώσεις, πιο γήινες, πιο γυαλιστερές, γυαλιάδες για τα μάγουλα, make-up πιο, λίγο πιο σκούρα τώρα που είναι και τα καλοκαιρινά και με δείκτη προστασίας, έτσι. Μανώ καλοκαιρινά κοραλία, σημαίνια, τα πιο ροζ για πιο safe manicure. Επίσης, lip gloss long stay, πιο long stay από το long stay που πιστεύεις. Σε νούντα από χρώσεις, αυτές που είναι τώρα πάρα πολύ στη μόδα, το πιο καφέ και το πιο γκριζο καφέ και το πιο ανοιχτό nude, τα οποία είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτά. Επίσης, όπως σας είπα, και σκιές και λίγο πιο έντονες, για εσάς είναι λίγο πιο τολμηρές, σε πιο μπλε από χρώσεις. Μας έρχανε καταπληκτικά προϊόντα. Έχει έρθει και μία μάσκαρα, την οποία θα σας τη φέρω αύριο να τη δείτε. Δεν υπάρχει, η βλεφαρίδα που κάνει δεν υπάρχει. Οπότε φίλοι μου, εγώ το μόνο που έχω να σας συμβουλεύσω σαν Ελένη είναι να μπεις τώρα στο www.skourascosmetics.gr, να μπεις σε αυτό το site και θα βρεις όλη αυτή την καταπληκτική γκάμα προϊόντων από τα Wet n Wild και τα καλοκαιρινά. Γιατί παιδιά, τα Wet n Wild, ειδικά φίλες μου, σε εσάς απευθύνομαι, δεν είναι καθόλου τυχαία νούμερο 1 σε προτιμήσεις καταναλωτών σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Ενώ στην Ελλάδα έρχονται κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics και είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν και δικά σου αγαπημένα, εάν μπεις, όπως σου είπα, στο site, στο www.skourascosmetics.gr. Τα Wet n Wild μπορείτε να τα βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, οπότε κορίτσια τρέξτε, γιατί θα τα βρείτε και σε ασυναγώνιστες τιμές, που είναι το πιο βασικό από όλα. Τώρα το καλοκαίρι που θέλεις να έχεις και πάρα πολλά κραγιόν, που θέλεις να έχεις και πιο πολλές σκιές, που θέλεις να έχεις και πιο πολλά μολύβια και πιο πολλά μανώ, θα σας λέω κάθε φορά μερικά από αυτά. Για σήμερα, για παράδειγμα, θέλω να σας μιλήσω για τη νέα σειρά Lip Gloss Mega Sticks, που περιλαμβάνει αποχρώσεις κατάλληλες για οποιοδήποτε look. Και έχει αυτή την εξαιρετικά γυαλιστερή φόρμουλα που δίνει ζωντάνια και χρώμα στα χείλη, κορίτσια, και ενυδατώνει. Και έχουν φρουτώδη σε αρώματα, είναι φρουτώδη όλα τα lip gloss, δηλαδή έχουν και πάρα πολύ ωραία αρώματα, οπότε θα σας καταπλήξουν και θα τα καταευχαριστηθείτε. Το φρουτώδες άρωμά τους όντως ισχύει αυτό, γιατί το είδαμε, βιταμίνες α και ε και αλόε βέρα, λέει, η οποία ενυδατώνει και αναζωογονεί τα χείλη. Χαμός, πάρα πολλές αποχρώσεις, μπείτε να τα τσεκάρετε, μόνο ευχαριστημένες θα μείνετε να το ξέρετε. Λοιπόν, φεύγω σε break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το θέμα της ημέρας, το καλοκαιρινό. Μην είναι να στρατήσω από τα παλιά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο τώρα. Επιστρέψαμε στο Μάτιδι και στο Κούλερ σήμερα αυτό το μεσημέρο απογευματάκι μας της Τρίτης. 4 Ιουλίου να τα περάσουμε παρέα με συμβουλές σήμερα για το αποτελεσματικό φλερτ στην παραλία. Σε περίπτωση που τον έχεις δει ή την έχεις δει και σου αρέσει, τι πρέπει και τι δεν πρέπει έτσι να κάνεις. Κυρίως οι κινήσεις του σώματος έχει να κάνει με αυτό, με το σημερινό θέμα της ημέρας. Με τα χαμογελάκια που έχεις να σκάσεις, με το πώς θα βουτήξεις μέσα στη θάλασσα, με το τι πρέπει να κάνεις άμα είσαι αθλητικός τύπος και θέλεις να παίξεις το βόλεϊ σου ή τις ρακέτες σου στην παραλία. Οπότε θα συνεχίσω να σας πω και εντάχει και τα επόμενα. Το άλλο είναι η αμφίεσή σου στην παραλία. Καμία κοπέλα, αυτό σας το λέω με πάρα πολύ εγκυρότητα, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω και, για όλα, να τα βάλω όλα σε ένα σύνολο, σε ένα σακούλι που λένε, αλλά εγώ θα σας πω για το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών και των κοριτσιών. Σίγουρα το μαγιό που δεν θέλουμε να δούμε σε ένα αγόρι είναι το σπίντο. Οπότε αγόρια, ειδικά ρε παιδί μου, εάν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις και πάρα πολύ, γιατί αυτό έχει να κάνει, είναι περισσότερο φωτογραφικό, πώς να σου πω. Δηλαδή αυτό θα είναι σε μια καμπάνια που μπορεί να το δεις σε ένα περιοδικό, σε κάτι τέτοιο. Γενικότερα δεν είναι και το πιο άνετο μαγιό για έναν άντρα. Να τα λέμε και αυτά. Αγόρια, εσείς συμφωνείτε? Δηλαδή, Γιώργο και Αντώνη, θα φορούσατε ποτέ σπίντο, ας πούμε? Όχι. Ναι, μια ωραία βερμούδα, ένα ωραίο μαγιό. Ναι, βερμούδα, λίγο πιο κάτω από το γόνατο ή λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Είναι ό,τι πρέπει για να είναι άνετο. Τώρα, το να φορέσει σπίτι κάπως ίσως να προκαλέσει και αρνητικό σχόλιο. Τι? Τι σ' αρέσει το χειμώνα? Α, το μαγιό του Μπόρατ. Το χειμώνα. Το μαγιό του Μπόρατ, το έχετε δει. Τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνουμε μερικοί. Είναι αυτό που πιάνει έτσι εδώ, είναι το αντρικό και πηγαίνει πίσω με τυράντες. Καταπληκτικό μαγιό, καταπληκτικό. Αυτό είναι
ό,τι πρέπει. Όχι, 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 αγόρια, ούτε καν. Γενικότερα, αποφύγετε τα σπίτια και εσείς, κορίτσια, μην υπερβάλλετε πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τα από πάνω και τα παρεό και το, και το αυτό που θα φορέσει πάνω από το μαγιό, όπως επίσης τα κούνια στην παραλία, να το διαγράψετε. Μακιγιά στην παραλία επίσης δεν επιτρέπεται καθόλου, όσο πιο φυσικές, τόσο πιο ωραίες και έτσι εκπέμπεις αυτοπεποίθηση. Ενώ το να πας στην παραλία και να φοράς κραγιόν, να φοράς μάσκαρες, να φοράς όλα αυτά, ρούζ και γυαλάδες και οτιδήποτε τέλος πάντων, μόνο ασφάλεια εκπέμπεις και αυτό, πίστεψέ με, το εκλαμβάνει και ο άλλος. Οπότε όσο πιο φυσική, να πιστεύεις και στον εαυτό σου, να είσαι πάρα πολύ φυσική και ωραία. Κατάλαβες, και έτσι σε παρατηρήσει ο άλλος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα πω και το τελευταίο, ότι βρε παιδάκι μου, εκείνη τη στιγμή ας πούμε που τα έχεις κάνει όλα αυτά σωστά και έχεις προσέξει και τον ντύσιμο και έχεις προσέξει και το βλέμμα και έχεις προσέξει και το πώς θα πέσεις μέσα στη θάλασσα αλλά και το πώς θα βγεις από τη θάλασσα. Γιατί φίλοι μου, για το μακιγιάζ που σου έλεγα πριν, αν μπεις μέσα στη θάλασσα και κάνεις τη βουτιά σου και ξαφνικά βγεις και είσαι εδώ πέρα σαν τον Τζόκερ, σίγουρα δεν θα σε προσέξει. Αφού τα έχεις κάνει λοιπόν όλα αυτά σωστά και θα έρθει η ώρα έτσι το απογευματάκι που θα πας στο beach bar για να χορέψεις λίγο και όλα αυτά. Και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί υποτίθεται ότι τον άλλον θέλεις λίγο κάπως να τον κάνεις να σε προσέξει με τις χορευτικές σου επιδόσεις. Προς Θεού δηλαδή, μην επιστρατεύσεις όλο το σεξ είναι σε ένα χορό ή μην κάνεις τρέλες. Κούνα λίγο έτσι το κεφάλι σου, safe πράγματα, ωραία safe πράγματα, γιατί εάν λίγο ξεφύγει παραπάνω η κατάσταση ή και για τους άντρες ή και για τα αγόρια, γιατί τα έχουμε πει για το χορό για τους άντρες. Κατάλαβες, οι άντρες δεν πρέπει να χορεύουν πάρα πάρα πολύ. Δεν πρέπει. Τώρα και αυτό είναι σχετικό. Αλλά δεν μπορείς τώρα να κάνεις τρέλες. Καλύτερα να κάνεις ένα safe, να το κάνεις κάπως safe στην αρχή, γιατί εκεί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο πώς θα προσεγγίσεις τον άλλον και η πρώτη εντύπωση που σου αφήνει. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Αυτές ήταν οι συμβουλές που είχα να σας δώσω για το. Οι συμβουλές για το αποτελεσματικό του φλερτ στην παραλία. Είστε καλυμμένοι? Ναι. Λοιπόν, σηκώνομαι Γιώργο, σηκώνομαι. Γιατί θέλω να μου στείλετε και να μου πείτε εάν κάποιο από αυτό σας βοήθησε και ελπίζω παιδιά πραγματικά οι συμβουλές μας, γιατί οι χρηστικές συμβουλές μέσα από αυτή την εκπομπή θα τις ακούσετε. Κατάλαβες, οι χρηστικές, οι σωστές, οι συμβουλές. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα αυτή την Τρίτη, 4 του μηνός, 4 Ιουλίου. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στις 3 η ώρα ακριβώς εδώ στο Matt TV και στο Cooler. Μέχρι αύριο να σας πω ότι σας αγαπώ και ότι σας φιλώ και να περάσετε καταπληκτικά ό,τι μα ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά!